Καλαμίδας σε ηλικία 8 ετών πρωτοπερπατάει τους δρόμους της Περαίας. Ως παιδί και έφηβος, υπήρξε αθλητής στο Αχιλλέα Περαίας και μέλος της φιλαρμονικής του Δήμου μέχρι και σήμερα. Το 2002 αποφοιτεί από το πρώτο ενιαίο λύκειο νέων επιβατών, ενώ το 2004 ολοκληρώνει τις σπουδές του στο δεύτερο ΙΕΚ Εμπορίας και Διαφήμισης. Το 2005 εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία στις ειδικές δυνάμεις και γίνεται ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Εφέδρων και Φίλων Ειδικών Δυνάμεων Ιερός Λόχος. Λίγο πριν από τα 30 του, είναι εκλεγμένος σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας. Από το 2012 μάλιστα, διευθύνει τη ΣΕΡ Διαφημιστική. Είπαμε να βρεθούμε σήμερα την Κυριακή σε έναν χώρο που έρχονται γονείς και παιδιά όχι μόνο από την Περαία αλλά και από τη Θεσσαλονίκη. Ένα κόσμημα εδώ για την περιοχή μας. Όντως εδώ το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που πλέον έχει συνδιαμορφωθεί η καινούργια παιδική χαρά και όλο το συγκρότημα εδώ με τον ποδηλατόδρομο με θέσεις πάρκινγκ είναι όντως ένα από τα ωραιότερα έργα που γίνανε την τετραετία που μας αφήνει πίσω στη Δημοτική Κοινότητα Περαίας. Και επισκέπτες όχι μόνο απλά από Θεσσαλονίκη και από τα άλλα δημοτικά διαμέρισματα του Δήμου μας. Κώστα, αυτά τα τελευταία 4 χρόνια πώς έχει αλλάξει η Περαία, μιας και είσαι τοπικός σύμβουλος εδώ? Τα τελευταία 4 χρόνια, αν θέλουμε να δούμε στην ουσία, η καθημερινότητα της Περαίας και της περιοχής μας δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Έχουμε μπει σε ένα παιχνίδι να κυνηγάμε πλέον τα απολύτως βασικά. Καθαριότητα, φωτισμό και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή. Δεν έχουν γίνει μεγαλόπνα έργα, δεν έχουν γίνει δράσεις και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά και την καθημερινότητα και σε βάθος χρόνου τη ζωή στην περιοχή μας. Ήσουν στο τοπικό συμβούλιο. Κατάλαβες ότι είσαι ακριβώς. Τώρα, αν θα φιλοδοξείς να είσαι στο τοπικό ή κάπου άλλο, θα το δούμε μετά, θα σε ρωτήσω. Ωστόσο, αυτά τα χρόνια που είσαι, τι πρότεινες εσύ ακριβώς, ποιες ήταν οι προτάσεις σου και αν κάποιες από αυτές υλοποιήθηκαν? Πλέον, έτσι όπως διαμορφώθηκε με τη συνένωση των τριών Δήμων, οι δημοτικές κοινότητες, ο ρόλος τους ήταν να είναι τα αυτιά και τα μάτια της κεντρικής διοίκησης, των αντιδημαρχιών δηλαδή. Δυστυχώς δεν έχει επιτελικό ρόλο η δημοτική κοινότητα. Δεν έχει εκτελεστική εξουσία, έτσι να το κάνουμε κατανοητό. Λοιπόν, οπότε όλες μας οι προτάσεις είχαν εισηγητικό χαρακτήρα. Προσωπικά από την πρώτη στιγμή θέλησα να αλλάξω πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Καθαριότητα, θέσεις πάρκινγκ. Πρότεινα δηλαδή, για να καταλάβετε, έχω προτείνει θέσεις πάρκινγκ για αμαία στους κεντρικούς δρόμους Αμπελοκήπων και Ρωμανού. Στο δεύτερο συμβούλιο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 4 χρόνια σχεδόν μετά, πινακίδες για να οριοθετούν αυτούς τους χώρους δεν υπάρχουν. Ένας από αυτούς τους λόγους μήπως ήταν και η ανεξαρτητοποίησή σου? Η ανεξαρτητοποίησή μου, ο οποίος ήμουν ο πρώτος που άνοιξε τον κύκλο ανεξαρτητοποίησεων από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου του κ. Αλεξάνδρη, ήταν γιατί έβλεπα ατολμία από το Προεδρείο της Δημοτικής Κοινότητας. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ήμουν αυτός που θέσπισε τις μηνιαίες ειδικές συνεδριάσεις. Ήταν συνεδριάσεις δηλαδή που ήθελα και οραματίζομαι ως σύμβουλος να υπάρχει μια εξωστρέφεια, να καθόμαστε κάτω με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για συγκεκριμένα θέματα καθαριότητας, παιδείας, πολιτισμού λοιπόν, και με άλλες επιτροπές, επειδή δεν έχουμε την τεχνογνωσία, να μας ενημερώνουν ώστε να μπορούμε να μελετάμε θέματα και να πραγματοποιούμε είχαμε πράγματα. Είχαμε καλύψει, θυμάμαι, και με τη Citizen TV 2-3 από αυτές τις συνεδριάσεις. Λοιπόν, και μείναμε, ναι, και μείναμε εκεί. Προφανώς ήταν κάτι το οποίο δεν κυνήγησε ούτε το Προεδρείο, δεν ενδιέφερε μάλλον την ομάδα και έμεινε μετέωρο. Mm-hmm. Προτού τώρα σε πάω λίγο στα βαθιά, θέλω να μου πεις το εξής. Είσαι ένας νέος επαγγελματίας. Πού το βλέπεις όμως το μέλλον σου, στην Περαία ή στη Θεσσαλονίκη? Επειδή δραστηριοποιούμαι στον χώρο της επικοινωνίας, το μέλλον μου το βλέπω παντού. Είχα γραφείο μέχρι πριν ένα εξάμηνο εδώ, στην καρδιά της Περαίας ήταν το γραφείο μου. Πλέον, λόγω ότι το πελατολόγιο έχει αυξηθεί, σκέφτομαι να κατεβώ στη Θεσσαλονίκη. Σκέφτομαι να κατεβώ στη Θεσσαλονίκη γιατί ο όγκος της δουλειάς πλέον χρειάζεται μεγαλύτερους χώρους πιο κοντά τους συνεργάτες μου, οι οποίοι δεν υπάρχουν συνεργάτες πλέον, εκτός από έναν-δύο εξαιρέσεις. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω, οπότε είναι το θέμα απόστασης. Αυτά όλα για έναν νέο άνθρωπο που μπορεί να θέλει να μείνει εδώ στην Περαία δεν είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας το να μείνει εδώ και να δραστηριοποιηθεί?
η απόσταση, το ότι ο κόσμος, ας πούμε, εδώ πέρα δεν είναι τόσο όσο κάτω στο κέντρο. Η Περαία ήρθε και αναπτύχθηκε ραγδαία την περίοδο του 2000. Δυστυχώς, η φούσκα έκανε μπαμ. Και μαζί με αυτή τη φούσκα πήρε και όλη τη ζωή της Περαίας. Δηλαδή, κάποτε η Περαία, ενώ είναι ένας παράδεισος, ο πιο κοντινός στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή με την φυστάμενη κατάσταση στα καύσιμα, στις μεταφορές, μοιάζει μακρινός ο παράδεισος. Οι επιχειρηματίες εδώ δίνουν σε καθημερινή βάση πραγματικό αγώνα να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές, να δώσουν μεροκάματα και εργασία σε παιδιά που είναι από την περιοχή. Ωστόσο, είναι μια πληθώρα παραγόντων οι οποίοι δεν τους αφήνουν και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πάνω σε αυτό. Πιστεύεις ότι είναι το σημαντικότερο? Λέγοντας. Γιατί ότι κάποιος, ας πούμε, ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να στεριώσει εδώ πέρα επαγγελματικά. Δεν μπορεί να στεριώσει επαγγελματικά σαν ιδιωτικός υπάλληλος. Υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις που είναι υγιείς επιχειρήσεις και ξαναέποτε δίνουν αγώνα ώστε να δραστηριοποιηθεί. Τώρα, ένας νέος έχει μια φιλόδοξη ιδέα, όπως όταν είδα εγώ, ας πούμε, στο δικό μου το κομμάτι ένα κενό στην επικοινωνία, λοιπόν, και είσαι το γραφείο μου μια συγκεκριμένη προοπτική, ξεκίνησα από εδώ. Ξεκίνησα από εδώ και πλέον ο όγκος της δουλειάς μου με κάνει να μεταφερθώ εκεί. Μεθαύριο μπορεί να είμαι στη Θεσσαλονίκη, να βρίσκομαι και στην Αθήνα, να βρίσκομαι σε δύο τρεις πόλεις ακόμα. Ωστόσο, δεν είναι κακό όταν έχεις μια ιδέα και βλέπεις ότι υπάρχει ο χώρος στο Δήμο σου να ξεκινήσεις από εδώ. Θα μπορούσε, για να ολοκληρώσω, να αγκαλιάσει και ο Δήμος με πολλά πρόσωπα και ιδιότητες μέσα από δημοτικές επιχειρήσεις, κοινοφελείς οργανισμούς, οποιαδήποτε προσπάθεια νέων επαγγελματιών. Ποια είναι για σένα τα 5 σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περαία, μιας και είσαι εκεί εδώ πέρα τοπικός σύμβουλος? Δεν θα πω 5, θα πω ένα σημαντικότερο πρόβλημα. Εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή? Το σημαντικότερο πρόβλημα ξεκινάει ακριβώς από εμάς. Ξεκινάει από εμάς και τελειώνει σε εμάς. Απλά νομίζουμε ότι πηγαίνοντας μία Κυριακή κάθε 4 χρόνια και ψηφίζοντας, τελειώνουν οι ευθύνες μας. Καθόμαστε σε ένα πάρκο κόσμημα για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τελείωσε, δόθηκε στον κόσμο και αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε μία βόλτα, λείπουν λάμπες, είναι βαμμένα τα παγκάκια, είναι ξυλωμένα τα ξύλα τα παγκάκια, λείπουν τα συστήματα άδρευσης. Αυτά δεν τα πήρα. Ούτε εγώ, ούτε ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας, ούτε ο αντιδήμαρχος. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που φροντίζουμε, όταν βγάλει μια ανακοίνωση για τους οποιοδήποτε χυψή λόγους ο Δήμος, να μην πετάξουμε σκουπίδια, να πάμε να τα πετάξουμε. Είμαστε αυτοί που πετάμε το τσιγάρο μας στον δρόμο. Το μοναδικό πρόβλημα κάθε κοινότητας, κάθε Δήμου, είναι οι ίδιοι πολίτες. Σίγουρα η νοοτροπία των πολιτών παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, όμως, κάποια πράγματα, όπως, ας πούμε, η καθαριότητα, η συγκοινωνία και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν την Περαία, όπως είναι η αμυγή κατοικία που υπάρχει ακόμα και εμποδίζει την ανάπτυξη, αυτά όλα μπορούν να δρομολογηθούν και να δώσουν και κάποιες λύσεις. Υπάρχουν πράγματα τα οποία, Στέφανε, λύνονται σε τοπικό επίπεδο εύκολα, αρκεί να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα των οργάνων, είτε λέγεται Δημοτική Κοινότητα Συμβούλιο, είτε λέγεται Αντιδημαρχία, είτε λέγεται Δήμος. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία καλό είναι να τα λέμε, αλλά δεν λύνονται σε τοπικό επίπεδο. Ας πούμε, π.χ. ένα παράδειγμα τη συγκοινωνία. Ο Δήμος έχει κάνει κάθε προσπάθεια και αυτή τη στιγμή, ενώ πριν 15 χρόνια έκανε ολόκληρο ταξίδι ακόμα από τη Μηχανιώ να πα στο κέντρο, αυτή τη στιγμή σε μία ώρα και ένα τέταρτο, αν πάρει τι δύο κλασικέ γραμμέ, είσαι στο κέντρο. Αν συνδυάσει π.χ. τη γραμμή του αεροδρομίου, είσαι 45 λεπτά στο κέντρο. Στο λέω γιατί χρησιμοποιώ λεωφορείο. Ναι, σύμφωνοι, αλλά κάποιο όμω να μετακινηθεί από την Περαία στη Μηχανιώνα θέλει πόση ώρα? Δεν θέλει καθόλου ώρα. Παίρνει το 72 από την Περαία και μέσα σε 15-20 λεπτά είναι στη Μηχανιώνα. Θα ήταν πολύ ωραίο να πούμε για μια δημοτική συγκοινωνία, αρκεί να είναι βιώσιμη, Στέφανε. Να βγούμε να πούμε ότι θέλουμε μια δημοτική συγκοινωνία, απλά για να φανεί ένα όμορφο έργο στους συνδημότες μας, βάζοντας σε καθημερινή βάση τον Δήμο μέσα, οικονομικά, είναι άτοπο. Τώρα, μιας και μιλάμε για τη συγκοινωνία, η θαλάσσια, πιστεύεις η συγκοινωνία θα βοηθούσε την κατάσταση, αν θα γίνει κάποτε? Ήμουνα, ας πούμε, νεαρό, πολύ πιο νέος, πιτσιρικάς, όταν είχα προλάβει τα δελφινάκια που πηγαίναμε σε μισή ώρα απέναντι. Οπωσδήποτε είναι ένα τρομερό εγχείρημα, το οποίο όντως, αν ξεκινήσει πιλωτικά μετά τον Μάιο, θα αλλάξει πολύ τη ζωή της τουριστικής Περαίας, της παραλίας του Δήμου μας. Τώρα πάμε λίγο στα βαθιά. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Θερμαϊκού έχουν σχηματιστεί τρία στρατόπεδα, τα κυριότερα.
είναι η παράταξη του Μαυρομάτη που ήταν επικεφαλής αντιπολίτευσης, η παράταξη του κύριου Τσαμαζλή, ο οποίος προσπαθεί να σχηματίσει ένα ψηφοδέλτιο, και έχουμε και την καινούργια τη συμπολίτευση, όχι, συμπολιτεία Θερμαϊκού, ακριβώς, του κύριου Κοζινόπουλου. Υπάρχει βέβαια και ένας ακόμα, ο κύριος Ιάκος Στεφανίδης, ο οποίος ακόμα ψάχνεται κι αυτός. Εσύ λίγο, πες μου λίγο, πώς τη βλέπεις την κατάσταση προεκλογικά? Καταρχήν, για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, όλοι ψάχνονται. Κάποιοι μπορεί να προηγούνται σε σχηματισμό ψηφοδελτίου, αλλά όλοι είναι κάτω τώρα στην παραλία που μιλάμε και ψάχνουν υποψήφιους με τη μαγκούρα να τους πάρουν μέσα. Λοιπόν, όλοι μιλάμε για τις εκλογές που έρχονται και κανείς δεν μας λέει ότι η δημοτική, ο Δήμος με τη μορφή που έχει τώρα, αυτοί που διοικούνε, θα αφήσουν το Δήμο το Σεπτέμβριο. Δεν μας λέει κανείς τι θα κάνουμε για να σώσουμε αυτή την τουριστική σεζόν. Αυτούς τους 6 μήνες που ο Δήμος θα είναι μετέωρος, τι θα γίνει? Δεν έχει βγει ακόμα αυτή τη στιγμή κανένας να μας πει πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή. Υπάρχει η ΤΕΔ, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει κάνει κάποιες κινήσεις, όπως συμμετοχή σε κάποια σεμινάρια και σε κάποια συνέδρια. Μοιράζει υλικό, έχει ανοίξει και μια ιστοσελίδα. Πώς τη βλέπεις αυτή την προσπάθεια? Αξιόλογη, πάρα πολύ αξιόλογη. Και ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος, που έχω τη χαρά να τους γνωρίζω προσωπικά, είναι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο. Ο κύριος Γωνιωτάκης είναι άνθρωπος της πιάτσας, είναι άνθρωπος της παραλίας μας, ξέρει που πονάει ο επιχειρηματίας και επειδή ξέρει ποια είναι τα προβλήματα, στοχευμένα με κινήσεις που μπορεί να τις κάνει, γιατί καλό είναι στα λόγια να λέμε πράγματα, προσπαθεί να βγάλει ένα πολύ ωραίο και φιλικό επικοινωνιακά πρόσωπο για το Δήμο μας προς τα έξω. Τώρα όμως πού θα δούμε τον Κώστα Καλαμίδα, σε ποιο ψηφοδέλτιο? Τον Κώστα τον Καλαμίδα αυτή τη στιγμή θα τον βρείτε καθημερινά να δίνει αγώνα για να κρατάει την επιχείρησή του ανοιχτή, ταυτόχρονα να περπατάει στους δρόμους της Περαίας έτσι όπως κάνει από 7 χρονών και να μιλάει καθημερινά με φίλους, γιατί όλη η Περαία για μένα είναι έτσι, οι φίλοι, οι συμπολίτες μου. Λοιπόν, και μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε ακόμα να ασκήσουμε διοίκηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή μου χαμογελάσει πονηρά, δεν έχω καταλήξει αν θα είμαι υποψήφιος. Φαντάζομαι σου έχουν γίνει προτάσεις από όλα τα στρατόπεδα. Αν όχι όλα, σχεδόν. Αν πάρουμε το κινητό μου, θα δεις ότι εναλλάσσονται οι κλήσεις μεταξύ υποψηφίων, μεταξύ τους. Λοιπόν, έχω δεχτεί πολύ τιμητικές προτάσεις από όλους. Θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Τι είναι αυτό που θα εκτιμήσεις στον υποψήφιο για να πας μαζί του? Τώρα είμαι έτοιμος να σου απαντήσω. Θέλω η ομάδα του, γιατί ο επικεφαλής πάντα ίσως να μην είναι ο καλύτερος και ο πιο άρεστος σε όλους. Mm-hmm. Αλλά επειδή το αποτέλεσμα δεν το φέρνει ο προπονητής μόνος του, το φέρνει η ομάδα, θέλω το ψηφοδέλτιο λοιπόν που θα συμμετέχω να είναι έτοιμο να ασκήσει διοίκηση. Να μην έχει μέσα αλεξιπλουτιστές που ήρθαν από το πουθενά ξαφνικά στο Δήμο Θερμαϊκού, να μην έχει ανθρώπους με πλούσια βιογραφικά και ανήθικο βίο. Λοιπόν, θέλω ανθρώπους που θα περπατάω δίπλα τους και θα είναι έτοιμοι να βάλουν πλάτη στο συνδημότη για να προχωρήσει αυτός ο τόπος και να φτάσει εκεί που το αξίζει. Μάλιστα. Εγώ ήδη έχω αρχίσει και σχηματίζω μία εικόνα. Καλά κάνεις. Στο μυαλό μου, όπως και φαντάζομαι όσοι βλέπουν τη συνέντευξή μας. Λοιπόν, δεν θα σου πω κάτι άλλο. Θα μάθουμε ούτως ή άλλως τις κινήσεις εδώ θα είμαστε συντόμως. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και αν θέλεις κιόλας για να κλείσουμε και τη συνέντευξη, να πεις έναν επίλογο, να πεις μια πρόταση βασικά στους νέους ανθρώπους του Δήμου μας, εδώ, και ειδικά της Περαίας. Στέφανε, την προηγούμενη τετραετία, θα είμαι πολύ συντομός, όταν κατέβηκα στις εκλογές, μοναδικός μου λόγος ήταν ότι οι νέοι άνθρωποι συμμετέχουμε όχι για να γίνουμε με το σύστημα, για να το αλλάξουμε. Πρέπει τα παιδιά που νομίζουν ακόμα ότι είναι παιδιά και είναι 17-18 χρονών, αλλά είναι νέοι άνθρωποι, είναι νέα άτομα, να συμμετέχουν όσο πιο δυνατά και ουσιαστικά μπορούν. Δεν πρέπει να γυρνάνε την πλάτη επειδή κάποια στιγμή τους τη γυρίσανε κάποιοι μεγαλύτεροι τους. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.